Πάμε στην κυρία Κατερίνα Κωνσταντινίδη, στην Διευθύντρια της Σάξο στην Κύπρο. Καλώς απόγευμα, κυρία Κωνσταντινίδη. Καλό απόγευμα, κύριε Γεωργιάδη. Βεβαίως, βλέποντας τις Ηνωμένες Πολιτείες τους χρηματιστηριακούς δείκτες να βρίσκονται σε νέα υψηλά, πάρα πολλοί ανησυχούν, κάποιοι άλλοι είναι αισιόδοξοι. Ποια είναι η δική σας εκδοχή? Ενώ εχθές έκανε ενδοσυνεδριακά νέα ιστορικά υψηλά ο δείκτης S&P, οι χαμηλοί όγκοι μας κάνουν να μας ανησυχούν. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν θεωρούμε ότι είναι μια υγιής εικόνα και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και σαφής εικόνα για το αμερικανικό χρηματιστήριο. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως τα εταιρικά αποτελέσματα των αμερικανικών εταιριών ήταν αρκετά καλά. Άρα εκεί δεν μπορούμε να πούμε ότι η οικονομία δεν τα πηγαίνει καλά. Έχουμε μια καλή πορεία. Αλλά λόγω συγκυρίας έχουμε και την Ουκρανική κρίση, έχουμε και την κρίση στο Βιετνάμ που ακόμα ανησυχεί τις αγορές. Όλα αυτά μας κάνουν να έχουμε, αν τις αγορές να είναι νευρικές, θα το λέγαμε. Όπως είπατε και εσείς πριν, οι διεθνείς αγορές κινούνται με μεικτά πρόσημα. Σε αυτό επίσης, κύριε Γεωργιάδη, να πούμε ότι συνέπεινε το γεγονός ότι σήμερα η Τράπεζα της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας, αλλά και της Αγγλίας, δεν προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων όπως αυτό αναμενόταν. Αυτοί είναι οι λόγοι που κάνουν τις διεθνείς αγορές να είναι νευρικές. Βλέπετε ότι αυτό το pullover, όπως λέμε χαρακτηριστικά στις αγορές και κυρίως στους χρηματιστηριακούς δείκτες των ΗΠΑ, ότι πρέπει να μας βάζει σε υποψίες? Όπως είπα και πριν, η εικόνα των χαμηλών όγκων δεν είναι υγιής. Από την άλλη πλευρά, αυτό που θα ήθελα, κύριε Γεωργιάδη, σήμερα να τονίσουμε είναι το εξής. Γιατί είχαμε πολλές ανακοινώσεις από κεντρικές τράπεζες. Περιμένουμε από πολλές κεντρικές τράπεζες να πάρουν κάποια μέτρα. Τα οποία μέτρα δεν παίρνονται. Γιατί η οικονομία, το χρηματιστήριο της Αμερικής είναι ένα πράγμα. Αλλά έχουμε και την άλλη πλευρά, έχουμε την Κίνα, έχουμε την Ιαπωνία. Όπου όλα αυτά επηρεάζουν το παγκόσμιο σκηνικό, αλλά και το αμερικανικό χρηματιστήριο. Περιμένουμε λοιπόν να πάρουν μέτρα πολλές κεντρικές τράπεζες. Στην Κίνα περιμένουμε να γίνει μια χαλάρωση της κεφαλαϊκής επάρκειας των τραπεζών. Πράγμα το οποίο θα δώσει μια όθηση. Η κινέζικη οικονομία αυτή τη στιγμή κάνει μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι χρονοβόρες. Θα πάρουν αρκετό διάστημα για να δούμε κάποια αποτελέσματα. Δεν περιμένουμε πολύ μεγάλο growth, πολύ μεγάλη ανάπτυξη από την Κίνα όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Και επίσης για να συνδέσουμε όλα αυτά με την αύξηση των επιτοκίων που περιμένουμε από πολλές κεντρικές τράπεζες. Αυτό πολλοί λένε, το συνδέουν με τα χρηματιστήρια και λένε ότι αυτό θα επηρεάσει αρνητικά τα χρηματιστήρια και κυρίως την αγορά των μετοχών. Εδώ θα ήθελα να πω ότι δεν είναι πάντοτε έτσι. Όταν η αύξηση των επιτοκίων γίνεται για το σωστό λόγο, προέρχεται δηλαδή από υγιείς παράγοντες, όπως είναι η μείωση της ανεργίας, η ενδυνάμωση της οικονομίας ή ότι οι εταιρείες θα πάνε καλά, άρα έχουν ανάγκη από δανεισμό. Είναι ευπρόσδεκτο. Είναι ευπρόσδεκτο, ακριβώς. Και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα επηρεάσει αρνητικά τα χρηματιστήρια. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι επενδυτές είναι να πάρουν τα μέτρα τους προληπτικά. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουν. Αν μιλήσουμε για καταναλωτές και κυρίως για δανειολήπτες, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να αναδιαρθρώσουν, για να ξαναδιαπραγματευτούν τους όρους των δανείων τους. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να, και τώρα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή, να κάνουν μια αναδιάρθρωση, να κάνουν μια ρύθμιση των δανείων τους με σταθερά επιτόκια. Γιατί στο μέλλον το φθηνό χρήμα θα πάψει να υπάρχει, παρόλο που από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτό περιμένουμε να κάνει τον επόμενο μήνα. Όμως όλες οι άλλες οικονομίες περιμένουν να αυξήσουν επιτόκια. Αν μιλάμε για επενδυτές, θα πρέπει να κοιτάξουν να κάνουν οι οποίοι μάλιστα κρατάνε ομόλογα τα χαρτοφυλάκια τους, με μακρινές λήξεις, θα πρέπει να κάνουν μια αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου τους. Θα πρέπει να γυρίσουν τα ομόλογα αυτά σε ομόλογα με πιο κοντινές λήξεις, με μεγαλύτερη απόδοση, καθώς αναμένεται ότι αυτά που έχουν μακρινές λήξεις θα επηρεαστούν πιο πολύ από την αύξηση των επιτοκίων, την οποία περιμένουμε τα επόμενα χρόνια διεθνώς, κύριε Γεωργιάδη. Τώρα, κύριε Κωνσταντινίδη, θεωρείτε ότι οι ευρωεκλογές θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς και αναλόγως θα προσαρμοστούν και πολιτικές αρχής γενομένης από την πρώτη συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας? Δηλαδή, πιστεύετε ότι μπορεί να είναι τέτοιο το αποτέλεσμα το οποίο θα επιβάλλει επί της ουσίας μία αναδιάταξη της τακτικής αλλά και της στρατηγικής για την αντιμετώπιση
των σημαντικότατων επιπτώσεων από τη λιτότητα στην Ευρωζώνη. Σαφώς. Θα περιμένουμε φυσικά, καταρχάς οι δηλώσεις του κυρίου Ντράγκη την προηγούμενη εβδομάδα, ότι τα μέτρα θα παρθούν στην επόμενη συνεδρίαση, αυτό έχει ήδη προεξοφληθεί από τις αγορές. Μάλιστα. Τώρα, αυτό που συνδέεται με τις ευρωεκλογές, συνδέεται στον τρόπο που θα το εφαρμόσουν. Δηλαδή, είναι διαφορετικό να πάρουν μέτρα τα οποία θα πρέπει να περάσουν από κοινοβούλια και μέτρα που δεν θα χρειαστεί να περάσουν από κοινοβούλια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σίγουρα θα γίνουν κάποια μέτρα χαλάρωσης όσον αφορά την Ευρωζώνη για το επόμενο σύντομο διάστημα. Βεβαίως, για να το συνδέσω και με αυτό που είπα πριν, για την αύξηση των επιτοκίων στο διεθνές περιβάλλον, έτσι. Γιατί αυτό ίσως εμείς είμαστε μέσα στο πρόβλημά μας στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, στην Ελλάδα. Και τίνουμε να μην το σκεφτόμαστε. Αυτό σίγουρα θα επηρεάσει. Μπορεί βραχυπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ακόμα και να μειώσει το βασικό επιτόκιο να πάει στο αρνητικό, αλλά σε μεσοπρόθεσμο διάστημα δεν μπορεί παρά να επηρεαστεί από την αύξηση των επιτοκίων στο διεθνές περιβάλλον. Μάλιστα. Αυτό είναι σαφές. Κυρία Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα.